Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η χώρα κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη για τη σύγχρονη ιστορία υγειονομικής κρίσης. Με πειθαρχίες στις οδηγίες των ειδικών, πετύχαμε, ενωμένοι Έλληνες, τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, την ασφάλεια του πληθυσμού, την αντοχή του υγειονομικού συστήματος και τη διασφάλιση του κοινωνικού ιστού. Οι αποφάσεις ελήφθησαν γρήγορα και αποφασιστικά. Διασφαλίσαμε την επάρκεια και την απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών σε είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής, φαρμακευτικών προϊόντων, ενέργειας, ηλεκτρονικών ειδών και σε κάθε είδος απαραίτητο για την καθημερινότητά μας. Πετύχαμε εκεί που άλλες χώρες δυσκολεύτηκαν. Αποκτήσαμε εμπειρία μέσα από την εφαρμογή των μέτρων που εφαρμόσαμε σε επιχειρήσεις που συνέχισαν να λειτουργούν, ενώ οι περισσότεροι κλάδοι είχαν κλείσει και αξιοποιούμε τα θετικά αποτελέσματα για το σχεδιασμό της επανεκκίνησης. Με μέτρα όπως την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας και τους κανόνες ασφαλείας, κρατήσαμε την αγορά σταθερή χωρίς αναταράξεις. Με τη στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιλύσαμε τεχνικά θέματα που διατήρησαν τη ροή των προϊόντων σταθερή. Με τη στήριξη της βιομηχανίας, ξεπερνώντας γραφειοκρατικά εμπόδια, εξασφαλίσαμε εγχώρια παραγωγή σε είδη πρώτης ανάγκης. Με την αναβάθμιση του τηλεφωνικού αριθμού 1520 ως τηλεφωνική υποστήριξη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, εγγυηθήκαμε την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών. Με την καταγραφή των αποθεμάτων του υγειονομικού υλικού και τροφίμων, είχαμε την απεικόνηση της αγοράς σε επάρκεια αγαθών. Με τους ελέγχους για την εσχροκέρδεια, προστατεύσαμε τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών. Από τις 4 Μαΐου επανεκκινούμε σε 7 στάδια. Το πρώτο στάδιο ξεκινά 4 Μαΐου. Το δεύτερο 11 Μαΐου. Το τρίτο 18 Μαΐου και εντός του Ιουνίου επανεκκινούμε σε 4 στάδια, συνολικά 7 στάδια. 4 Μαΐου λοιπόν επανεκκινούν εταιρείες που λειτουργούν στο λιανικό εμπόριο και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Οι εταιρείες του λιανικού εμπορίου είναι βιβλιοπολία, οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός, εταιρείες που πολλούν φυτά, οι αγορές καταναλωτών, και επίσης απελευθερώνεται τη μετακίνηση για τους κλάδους των παραγωγών στις λαϊκές αγορές από περιφέρεια σε περιφέρεια. Για τον τομέα των υπηρεσιών επανεκκινούν κομμωτήρια, κουρία, κέντρα αισθητικής και τακταίο. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δραστηριοτήτων, οι οποίοι επανεκκινούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου, είναι όλοι οι κωδικοί 47-41, 47-42, 47-61, 47-62, 47-64, 47-76, όπου αφορούν το λιανικό εμπόριο, ο 71-20 που αφορά τη λειτουργία των κταίων και ο 96-02 που αφορά δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρίων και κέντρων αισθητικής. Επίσης, επανεκκινούν υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υποδημάτων. Επίσης επανεκκινούν και τα καταστήματα οπτικών ειδών και πώλησης ακουστικών βαρικοΐας. Τώρα, 4 Μαΐου επανέρχονται στην εργασία συνολικά 68.528 εργαζόμενοι και επαγγελματίες από το σύνολο των 690.000 που είχε ανασταλεί λειτουργία των επιχειρήσεών τους, δηλαδή περίπου το 10%. Επίσης, επαναλειτουργούν 26.167 επιχειρήσεις από το σύνολο των 260.000 που είχε ανασταλεί λειτουργία τους, επίσης περίπου το 10%. Σε αυτή τη διαφάνεια παρουσιάζονται αναλυτικά ο αριθμός των εργαζομένων και των επαγγελματιών, καθώς επίσης και των επιχειρήσεων που επανεκκινούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Ιδιαίτερα μέτρα τήρησης αποστάσεων και ελάχιστων χώρων είναι τα μέτρα για την αποφυγή του συνωστισμού. Σε κάθε επιχείρηση που επανεκκινεί λιανικού εμπορίου, το κατάστημα της οποίας είναι έως 20 τετραγωνικά μέτρα, επιτρέπεται η παρουσία συνολικά 4 ατόμων. Για καταστήματα τα οποία έχουν επιφάνεια 20 έως 100 τετραγωνικά μέτρα, επιτρέπεται η παρουσία 4 συν 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Και για επιχειρήσεις οι οποίες είναι άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων,
επιτρέπεται η παρουσία εργαζομένων και πελατών 12 ατόμων συν ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Και για να φέρουμε ένα παράδειγμα, σε ένα κατάστημα το οποίο έχει εμβαδόν 130 τετραγωνικά μέτρα, επιτρέπεται να βρίσκονται εντός 12 άτομα τα οποία προκύπτουν από την επιφάνεια των 100 τετραγωνικών μέτρων, συν 2 άτομα για την επιφάνεια από 100 σε 130 τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, επιτρέπεται συνολικά 14 άτομα. Θα υπάρξουν και πίνακες για να διευκολύνουν όλους τους επαγγελματίες. Ιδιαίτερα μέτρα ρύθμισης για τη λειτουργία, για να διευκολυνθεί η κίνηση των εργαζομένων και να αποφύγουμε το συνωστισμό στα μέσα μαζικών μεταφορών, η έναρξη λειτουργίας γίνεται στις 10 η ώρα το πρωί με διευρυμένο ωράριο κατά περίπτωση. Απαιτείται η τήρηση 2 μέτρων μεταξύ ατόμων, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας και τους πελάτες, επισκέπτες, καταναλωτικό κοινό. Συνίσταται επίσης η μη χρήση των ανελκυστήρων. Εάν η χρήση των ανελκυστήρων είναι αναγκαία, τότε το όριο είναι το 40% των επιτρεπόμενων ατόμων. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιωμένων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε αμαία, σε ηλικιωμένα άτομα ή για τη χρήση τροφοδοσίας. Ιδιαίτερα μέτρα για τη λειτουργία των κομμωτηρίων, κουρίων και κέντρων αισθητικής. Τίθεται τα εξής μέτρα. Απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας, 2 μέτρα. Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες. Επίσης, είναι υποχρεωτικά τα γάντια μιας χρήσης για τους εργαζόμενους σε κέντρα αισθητικής. Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αυτών απελευθερώνεται από 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και από Σάββατο από 7 το πρωί ως 9 το βράδυ. Επίσης, ισχύουν οι περιορισμοί των τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή της παρουσίας των πελατών ανά επιφάνεια καταστήματος. Και εδώ έχουμε τα ίδια μέτρα, έως 20 τετραγωνικά μέτρα 4 άτομα, επιπλέον και ως 100 τετραγωνικά μέτρα 4 συν 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και επιπλέον αυτού 12 άτομα, δηλαδή άνω των 100 τετραγωνικών, 12 άτομα συν 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης ισχύει και ο κανόνας επιπέδου, δηλαδή αν το κατάστημα αναπτύσσεται σε περισσότερα από ένα επίπεδο, τότε δεν επιτρέπεται να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε επίπεδο άνω του ενός ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Κταίο. Λειτουργία των κταίων. Όλοι οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργία τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας και επίσης υποχρεωτικά τα γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού. Ποια όργανα επιβάλλουν κυρώσεις? Τα όργανα τα οποία επιβάλλουν κυρώσεις είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στην διαφάνεια την οποία βλέπετε, αναγράφονται τα πρόστιμα για αυτούς οι οποίοι παραβαίνουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Δεν θα αναφερθώ ειδικά, θα ήθελα όμως να κάνω μια έκκληση. Να τηρηθούν όλα τα μέτρα, γιατί όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μας, όπως ήταν κατά το προηγούμενο διάστημα παντού, θα είμαστε και πάλι παντού να ελέγχουμε την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Προληπτικά μέτρα που είναι σε ισχύ. Τα προληπτικά μέτρα που είναι σε ισχύ και έχουν λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια παραμένουν σε ισχύ. Δηλαδή, για σούπερ μάρκετ καταστήματα πώλησης τροφίμων παραμένει η τήρηση της αναλογίας του ενός πελάτη καταναλωτή ανά 15 τετραγωνικά μέτρα.
ισχύει η απόσταση, η ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων και ο μη σχηματισμός ουράς άνω των 5 ατόμων. Για τις υπαίθριες και λαϊκές αγορές. Οι υπαίθριες και λαϊκές αγορές θα συνεχίζουν να λειτουργούν με ποσοστό 50% σε εμπόρους και παραγωγούς. Επίσης, συνεχίζεται η μη πώληση βιομηχανικών ειδών, παραμένει η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των μπάγκων 5 μέτρα και ταυτόχρονα θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι παράλληλες αγορές οι οποίες αναπτύχθηκαν και με επιτυχία μείωσαν την πυκνότητα των παρευρισκομένων εντός των λαϊκών αγορών. Παραμένει ο περιορισμός της διάθεσης των αντισηπτικών στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, παραμένουν 2 τεμάχια συνολικά και 1 τεμάχιο ανά είδος, είτε είναι θηλυκή αλκοόλη, είτε είναι απολυμαντικά διαλύματα. Δεύτερο στάδιο επανεκκίνησης, 11 Μαΐου. Στις 11 Μαΐου επανεκκινούν όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Ισχύουν και εδώ οι κανόνες οι οποίοι ανακοινώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο, δηλαδή ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά κατάστημα και η τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων. Επανέρχονται στις λαϊκές αγορές τα βιομηχανικά είδη, έτσι ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να προμηθευτούν και αυτά τα είδη τα οποία είχαν αφαιρεθεί για ένα μεγάλο διάστημα από τις λαϊκές αγορές και επανακινούν τη λειτουργία τους στις σχολές οδηγών, όπου εκεί είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο, καθώς επίσης και τα γάντια μιας χρήσης και η χρήση αντισηπτικού. Στάδιο 3, 18 Μαΐου. Ξεκινούν και επαναλειτουργούν τα ζωολογικά πάρκα και η βοτανική κήπη. Οι κανόνες είναι απόσταση 2 μέτρων, ισχυρή σύσταση μάσκας και βεβαίως δεν επιτρέπονται παραστάσεις. Επαναλειτουργούν επίσης οι αρχαιολογικοί χώροι και ξεκινούν τη λειτουργία τους και οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή ο ΠΑΠ. Εδώ έχουμε αυστηρούς κανόνες. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται υπηρεσίες σε καθήμενους, καθώς επίσης υπάρχει ο περιορισμός, αυτός ο περιορισμός ο οποίος έχει τεθεί, δηλαδή έως 20 τετραγωνικά μέτρα 4 άτομα, έως 100 τετραγωνικά 4 άτομα συν 1 άτομο, ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. 1 Ιουνίου. Επαναλειτουργούν τα εμπορικά κέντρα. Έχουμε υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας και στους πελάτες καταναλωτές. Γάντια μιας χρήσεως για τους εργαζόμενους, εξυπηρέτηση μόνο χωρίς καθήμενους. Δεν θα λειτουργούν δηλαδή εστίαση, δεν θα λειτουργήσει η εστίαση εντός των εμπορικών κέντρων για αυτή την συγκεκριμένη ημερομηνία. Επίσης, υπάρχει η μέγιστη επιτρεπόμενη παρουσία πελατών εντός του εμπορικού κέντρου. Είναι ένας πελάτης επισκέπτης ανά 20 τετραγωνικά μέτρα και επίσης ισχύουν οι κανόνες των ατόμων εντός των καταστημάτων όπως αναφέρθηκαν νωρίτερα. Επίσης, επαναλειτουργούν 1 Ιουνίου τα εστιατόρια και οι καφετέριες μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ως υποχρέωση πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών stand, 2 μέτρων, υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών μίας χρήσης από τους εργαζόμενους, χρήση αντισηπτικού, μέγιστος αριθμός πελατών, ένας πελάτης ανά 3 τετραγωνικά μέτρα, μέγιστη συμμετοχή ανά τραπέζι 4 άτομα. Στο 5ο στάδιο, το οποίο θα προσδιοριστεί εντός του Ιουνίου χρονικά, επανεκκινούν οι θερινοί κινηματογράφοι με τον εξής κανόνα, απόσταση του ενός καθίσματος από το άλλο, το μπροστινό δηλαδή από το πισινό κάθισμα, 1,5 μέτρα, ειδικοί κανόνες αναπερίπτωση και μέγιστη επιτρεπόμενη πληρότητα 60%. Επίσης, επαναλειτουργούν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. Για τα ξενοδοχεία ισχύουν οι κανόνες των εστιατορίων και των καφετεριών, όπως ισχύουν για τη γενική εστίαση. 6ο στάδιο, επανακινούν τα πάρκα αναψυχής, τα θεματικά πάρκα και οι παιδότοποι σε εξωτερικούς χώρους, πάλι με τους κανόνες της απόστασης των 2 μέτρων και βεβαίως μόνο λειτουργία καφετεριών και εστιατορίων σε εξωτερικούς χώρους. 7ο στάδιο,
Επαναλειτουργούν εστιατόρια, καφετέριες και σε εσωτερικούς χώρους, επιχείρηση διασκέδασης, καταλήμματα διακοπών, αθλητικές εγκαταστάσεις. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, επιστρέφουμε, αλλά προσέχουμε. Είναι αλήθεια ότι στις 4 Μαΐου δεν θα γυρίσουμε αυτόματα στην κανονικότητα που είχαμε συνηθίσει προκρίσεις. Μοιραζόμαστε όλοι μας την ίδια ευθύνη. Και είναι γεγονός ότι όσο πειθαρχούμε καλύτερα, όσο τηρούμε πιστά τις οδηγίες, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει η οικονομία μας να επιτύχει ξανά. Το σχέδιό μας είναι σωστά μελετημένο. Όσο πειθαρχημένα μείναμε σπίτι μας, τόσο πειθαρχημένα πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα της ευθύνης, να βγούμε και να προχωρήσουμε με σταθερά και μελετημένα βήματα προς την επανεκκίνηση. Ο δρόμος είναι ανηφορικός, αλλά είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και έχουμε αποδείξει εμείς οι Έλληνες ότι τις δύσκολες στιγμές ενωμένοι πάντα πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Από τις 4 Μαΐου ξεκινάμε πάλι. Θα απαιτηθούν διορθωτικές κινήσεις, αλλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι διαθέτει την ικανότητα να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις για την προστασία πρωτίστως της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα με απόλυτη κοινωνική ευαισθησία να οδηγήσει την πατρίδα μας πίσω στην τροχιά της ανάπτυξης. Είμαστε έτοιμοι και εξαρτάται από όλους και όλους μας να αποτελέσει η επόμενη μέρα μια ακόμη απόδειξη της δύναμής μας και ένα παράδειγμα μιας κοινωνίας που ξέρει να κερδίζει τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθανάση για την ιδιαίτερα αναλυτική παρουσίαση σε ό,τι αφορά το άνοιγμα.